Πραγματικά και τα όσα είπατε, αλλά και η εικόνα που είδαμε και εμείς οι ίδιοι, όπως και όλα τα στελέχη, οι βουλευτές του κόμματος που όλες αυτές τις μέρες βρίσκονται δίπλα σας και παλεύουν και πρακτικά, όχι μόνο σε θεωρητικό επίπεδο, και πραγματικά δεν μπορεί να υπάρξουν λόγια να περιγράψει κανείς αυτή την κατάσταση που βιώνει αυτές τις μέρες όλος ο λαός του νομού Καρδίτσας, ιδιαίτερα βέβαια εδώ οι κάτοικοι του Παλαμά. Είναι πραγματικά πρωτόγνωρη αυτή η κατάσταση. Είμαστε όμως εδώ για να εκφράσουμε ταυτόχρονα και την αλληλεγγύη μας, τη συμπαράστασή μας στους χιλιάδες πληγέντες που έχασαν κατοικίες, αγροτικές καλλιέργειες, κτηνοτροφικές μονάδες, τους κόπους δηλαδή μιας ζωής. Επίσης στους διασώστες, στους πυροσβέστες, αλλά και τους εθελοντές, τον ίδιο το λαό της περιοχής, που με όλες τις δυνάμεις έδωσαν και συνεχίζουν να δίνουν, συνεχίζεται να δίνεται τη μάχη και για τη διάσωση ανθρώπων ακόμα και για την προστασία της ζωής των συνανθρώπων μας και για την προστασία της περιουσίας του λαού μας εδώ στην περιοχή. Θέλουμε να εκφράσουμε και από αυτή εδώ τη σύσκεψη στον Παλαμά την συμπαράστασή μας και τα θερμά συλληπιτήριά μας στις οικογένειες όλων αυτών που έχασαν ανθρώπους. Περιτεύει να πω ότι οι καταστροφές είναι πάρα πολύ μεγάλες. Αυτή την ώρα βέβαια δεν είναι ώρα για πολλά λόγια, γιατί τα λόγια τα ακούμε κυρίως από τους κυβερνώντες, από τα Υπουργεία, τα ακούμε από τις κρατικές αρχές, τα ακούμε και από τις τοπικές αρχές, από δήμους και περιφερειάρχες. Θέλουμε όμως να δούμε πράξεις. Αυτό είναι το κύριο. Και όταν μιλάμε για πράξεις, δεν εννοούμε αυτά τα ανεπαρκή μέτρα που ανακοίνωσε πριν λίγες μέρες ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης και οι αρμόδιοι υπουργοί του, τα οποία εμείς θεωρούμε ότι αποτελούν και εμπεγμό σε βάρος των πληγέντων, ειδικά εδώ αυτής της περιοχής. Πράξεις σημαίνει για μας να υλοποιηθούν άμεσα τα μέτρα που έχουμε επανειλημμένα ζητήσει από τον κρατικό μηχανισμό εδώ και πάρα πολλές μέρες, για να μην πω και χρόνια, γιατί τα λέγαμε και πριν, μέσω των εκλεγμένων μας στη Βουλή, των βουλευτών, αλλά και στην τοπική διοίκηση, στους δήμους, στην περιφέρεια και στις περιφέρειες γενικότερα, γιατί η Κυφθιώτιδα έχει πληγεί, η Στερεά Ελλάδα ή άλλες περιοχές στο παρελθόν. Για τώρα, ενδεικτικά αναφέρω τα εξής. Να μεταφερθούν σε ασφαλή μέρη, γιατί δεν έχει γίνει ακόμα, οι κάτοικοι όλων των πλημμυρισμένων περιοχών. Όχι να φύγουν από τον τόπο τους, όπως σωστά είπε ο Κώστας ο Τζέλας, να μείνουν εδώ. Αλλά αυτοί που έχουν πληγεί πρέπει με ασφάλεια να μεταφερθούν. Δεν μπορεί να ζουν σε χώρους που δεν μπορεί να ζήσουν. Να βληθούν άμεσα μέτρα για τη διάσωση και για τον απεγκλωβισμό τους. Να εξασφαλιστεί η διαμονή, η προσωρινή τουλάχιστον, η διατροφή τους, το νερό τους, η υγειονομική περίθαλψη, η χορήγηση, ό,τι χρειάζεται από κλινοσκεπάσματα ή άλλα. Να αντληθούν τα νερά αμέσως από τις κατοικίες, από τους κήπους, από τα οικόπεδα, να καθαριστούν με ευθύνη του κράτους, με ευθύνη της περιφέρειας και των δήμων. Να επιταχθούν, λέμε εμείς, αν χρειαστεί και δημόσιες και ιδιωτικές δομές και άλλα ξενοδοχεία και κτίρια για την ασφαλή διαμονή και περίθαλψη των πληγέντων όσο χρειάζεται αυτό να γίνεται. Να αποκατασταθούν άμεσα τα δίκτυα ίδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρισμού, οδοποιίας και όλες οι άλλες βασικές υποδομές της περιοχής. Ακούσαμε βέβαια και ακούσαμε και σήμερα και από εσάς τους ίδιους συγκεκριμένες προτάσεις, έτσι ώστε από κοινού να καθορίσουμε ορισμένα ζητήματα, ορισμένα αιτήματα, ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν έτσι ώστε να παρέμβουμε πιο αποφασιστικά, να πιέσουμε την κυβέρνηση, τον κρατικό μηχανισμό, την περιφέρεια, το Δήμο, ώστε να κινηθούν πιο αποτελεσματικά σε μια κατεύθυνση αποκατάστασης
άμεσα των ζημιών, για τις αποζημιώσεις των κατοίκων που έχασαν περιουσίες και που έχασαν φυσικά για όσους έχασαν και ανθρώπους τους. Οι περισσότεροι θα θυμάστε ότι είχαμε συναντηθεί περίπου τέτοιες μέρες παλιότερα σε μια παρόμοια σύσκεψη στην Καρδίτσα, στην πόλη της Καρδίτσας, στο κέντρο, και τότε μιλούσαμε για τις καταστροφές που είχε προκαλέσει ο Ιαννός. Από τότε μέχρι σήμερα δυστυχώς βρισκόμαστε στο ίδιο έργο θεατές και είμαστε, μπορούμε να πούμε με σιγουριά, από το κακό στο χειρότερο πάμε. Αυτή είναι η κατάσταση. Γι' αυτό μιλάμε και για προδιαγεγραμμένο έγκλημα κατά της ζωής, κατά της λαϊκής περιουσίας, κατά των κατοικιών, των καλλιεργειών, των κοπαδιών, του ζωικού κεφαλαίου, αλλά και του περιβάλλοντος και της ίδιας της υγείας του λαού μας, έτσι όπως σωστά τα αναδείξατε, ως προβλήματα. Όσο και αν κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αποδίδουν τις καταστροφές κυρίως στην ένταση μόνο των φαινομένων και στην κλιματική αλλαγή, η αλήθεια όμως είναι μία. Η περιοχή της Θεσσαλίας, όπως και όλη άλλωστε η χώρα, είναι αθωράκιστη λόγω της ανυπαρξίας ολοκληρωμένης αντιπλημμυρικής προστασίας, ολοκληρωμένης πρόληψης που χρειάζεται, ως αποτέλεσμα ακριβώς αυτής της εγκληματικής για τα λαϊκά συμφέροντα πολιτικής που έχουν εφαρμόσει όλες οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις, όπως βλέπουμε άλλωστε να συμβαίνει, και δεν είναι τυχαίο αυτό, και σε άλλες αναπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες, γιατί λένε ότι μόνο στην Ελλάδα συμβαίνουν αυτά, αλλά και στη Γερμανία, όπως είδατε παλιότερα, τα ίδια συμβαίνουν, σε άλλες χώρες της Ευρώπης, σε άλλες χώρες των άλλων υπήρων. Δεν πρόκειται μόνο για ζήτημα ανικανότητα της τάδε ή της δίνα κυβέρνησης, τέλος πάντων, ή του Α ή του Β υπουργού που έρχεται και παρέρχεται, ή του κάθε δημάρχου ή του περιφερειάρχη, όσο κι αν υπάρχει και ανικανότητα εκτός των άλλων, για να τα λέμε κι αυτά. Όμως η πραγματική ουσία βρίσκεται στο ότι τα απαραίτητα έργα ολοκληρωμένης αντιπλημμυρικής θωράκισης δεν αποτελούν προτεραιότητα για αυτό το κράτος, διότι δεν δίνουν κέρδη στους καπιταλιστές και στους διάφορους μονοπωλιακούς ομίλους, στους μεγαλοεργολάβους. Είναι πλήρης αντιστροφή της πραγματικότητας, λέμε εμείς, αυτό που ακούμε από ορισμένους, και είναι και προκλητικό να ακούγεται, να λέγεται αυτές εδώ τις ώρες, ότι δήθεν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βάλει στο στόχαστρο, λέει, την Ελλάδα, επειδή δεν κάνει αντιπλημμυρικά έργα η Ελλάδα, λένε. Το ακριβώς αντίθετο βέβαια ισχύει. Και η Ελλάδα δεν κάνει έργα, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση της δίνει αυτή την κατεύθυνση. Η ελληνική κυβέρνηση, και η σημερινή και οι προηγούμενες, είναι υπόλογοι απέναντι στον ελληνικό λαό, ακριβώς γιατί υλοποιούν τέτοιες κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματικά αντιπλημμυρικά έργα, δεν τα θεωρεί επιλέξιμα, όπως λέει στα ντοκουμέντα της, σε σχέση με άλλα αναπτυξιακά έργα, γιατί, λέει, δεν μπορούν να λειτουργήσουν με ανταποδοτικότητα, δεν έχουν κέρδη, δεν έχουν διόδια, δηλαδή, όπως βάζουν στους εθνικούς δρόμους, για να το πούμε πιο απλά και λαϊκά, δεν αποφέρουν, δηλαδή, άμεσο κέρδος για τους λίγους, και κοστίζουν, φυσικά, για να γίνουν. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ακούσατε και τη Φόντερ Λάιεν προχτές, αλλά και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλους αυτούς τους οίκους εκεί που λένε κατευθύνσεις και δίνουν οδηγίες, ότι συστήνει στις κυβερνήσεις η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι στις περιοχές που ζει κυρίως φτωχόκοσμος είναι προτιμότερο, αντί για αντιπλημμυρικά, να δίνονται αποζημιώσεις ψίχουλα όταν γίνονται καταστροφές από τις πλημμύρες, και τέτοια έργα να κάνουν μόνο εκεί όπου υπάρχουν κέρδη
όπου υπάρχουν μεγάλες βιομηχανίες, όπου υπάρχουν μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, όπου υπάρχουν οι βίλες των πλουσίων. Σήμερα μάλιστα, όσοι προλάβατε να διαβάσετε ή να δείτε από το διαδίκτυο το ριζοσπάστη, λέει αποκαλυπτικά για το τι είπε το Ευρωκοινοβούλιο και οι επιτροπές του Ευρωκοινοβουλίου για αυτά τα ζητήματα. Η μόνη περίπτωση για να γίνουν κάποια έργα σύμφωνα με αυτούς είναι αν συνδυάζονται με μεγάλες επενδύσεις επιχειρηματικών ομίλων, τις οποίες θέλουν αυτές να προφυλάξουν, αν και ούτε αυτό είναι σίγουρο πάντα, όπως βλέπουμε στους μεγάλους οδικούς άξονες. Ούτε αυτά δεν μπορέσαν να προφυλάξουν, γιατί το κέρδος, η μίζα, η αρπακτή, οι κακοτεχνίες δίνουν και παίρνουν για να βγάζουν κέρδη. Για τα σπίτια όμως και την περιουσία του λαού δεν ενδιαφέρεται κανένας τους και δεν θα ενδιαφερθούν αν δεν τους αναγκάσουμε εμείς. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Τα όποια έργα αντιπλημμυρικής προστασίας υλοποιούνται γίνονται με κερδοφορία, να το πούμε καθαρά, με στόχο την κερδοφορία του μεγάλου κεφαλαίου και μέσα από τους διάφορους περνάνε ανταγωνισμούς του κεφαλαίου. Γι' αυτό και γίνεται κατάτμιση σε πολλά μικρά επιμέρους έργα. Διάφοροι μεγάλοι όμιλοι, μεγαλοεργολάβοι, περιφέρειες, δήμοι, διαγωνίζονται μεταξύ τους για το ποιος θα υλοποιήσει και με πόσο κέρδος το κάθε έργο. Πόση μίζα θα πάρουν δηλαδή και πόσα κέρδη θα έχουν. Αυτό μοναχά τους ενδιαφέρει. Έτσι, από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, τα όποια τεχνικά έργα γίνονται με κριτήριο διαφορετικό από αυτό που έχει πραγματική ανάγκη σήμερα ο λαός μας, που έχει εδώ ο Παλαμάς, η Θεσσαλία, που έχει όλη η χώρα. Οι ανταγωνισμοί μεταξύ των επιχειρηματικών ομίλων για τα ποσοστά κέρδους και την κατανομή των πόρων καθιστούν αδύνατη τελικά την ιεράρχηση αντιπλημμυρικών έργων και το σχεδιασμό τους σε μεγάλη κλίμακα με κριτήριο τη μέγιστη δυνατή προστασία του λαού και της περιουσίας του λαού. Η κατασκευή των όποιων έργων, ξέρετε ότι γίνεται με κριτήριο το κέρδος ξεχωριστών ομίλων που τα αναλαμβάνουν, οδηγώντας σε κακοτεχνίες, σε υπερτιμολογήσεις και σε μεγάλη σπατάλη πόρων. Ο σχεδιασμός των έργων δεν γίνεται λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη προστασίας από μεγάλης έντασης πλημμύρες όπως αυτές που ζήσαμε. Και έτσι έργα που έχουν γίνει αποδεικνύονται εντελώς ανεπαρκή, εντελώς αποσπασματικά. Ταυτόχρονα είναι μεγάλο θέμα το τι προσωπικό, τι υποδομές έχεις, πώς τις τελεχώνεις, πώς βάζεις τον κόσμο να δουλέψει, πώς και πόσο τον πληρώνεις, πώς τον εκπαιδεύεις, πώς έχεις τα απαραίτητα εργαλεία, άλλες υποδομές για να μπορέσεις να στρέψεις αλλού την ορμή του νερού και διάφορα τέτοια μέτρα που τα ξέρετε πολύ καλύτερα και όλα και τα συζητάτε καθημερινά. Συνολικά λέμε εμείς ότι έχουμε να κάνουμε με ένα κράτος που υπηρετεί μόνο το κέρδος των λίγων και ως εκ τούτου δεν θέλει και δεν μπορεί να εφαρμόσει ολοκληρωμένο σχεδιασμό, πολεοδόμηση, χωροταξία, πολιτική προστασία που να υπηρετεί πραγματικά σύγχρονες λαϊκές ανάγκες. Γι' αυτό λέμε ότι το έγκλημα αυτό έχει τη σφραγίδα της Νέας Δημοκρατίας, έχει τη σφραγίδα των άλλων κομμάτων που έχουν κυβερνήσει μέχρι σήμερα, των περιφερειακών και δημοτικών αρχών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αντιμετωπίζουν την αναγκαία αντιπλημμυρική προστασία ως κάποιο περιττό κόστος. Φίλες και φίλοι, θα ήθελα επιπλέον να σας υπενθυμίσω το εξής. Ένα χρόνο μετά τον Ιαννό, που είχε χτυπήσει την καρδίτσα, ο Πρωθυπουργός τότε, ο κύριος Μητσοτάκης, σε σύσκεψη με φορείς στην καρδίτσα, έλεγε «Πιστεύω ότι ένα χρόνο μετά το στοίχημα αυτό το κερδίζουμε». Το θυμάστε. «Δεν θα πω ακόμη το κερδίσαμε», είπε, «θα το κερδίσουμε όμως».
Οι Θεσσαλοί, όσοι επλήγησαν από τον Ιαννό, συνέχιζε, αισθάνθηκαν το κράτος δίπλα τους. Κλείνουν τα εισαγωγικά λόγια του. Βέβαια, στο φόντο αυτής της βιβλικής καταστροφής, δύο χρόνια μετά, ντρέπεται και η ντροπή με αυτά που είχε πει τότε ο κύριος Μητσοτάκης και με αυτά που λέει σήμερα, επιστρέφοντας μάλιστα στον τόπο του εγκλήματος. Αυτό που πραγματικά έγινε από το 2020 μέχρι σήμερα είναι πακέτα 500 εκατομμυρίων ευρώ σε ομίλους ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ανεμογεννήτριες, φωταβολταϊκά κλπ. Και σε ομίλους τουρισμού για τη Θεσσαλία. Και μόλις λίγα ψίχουλα για έργα πρόληψης από τις πλημμύρες. Είναι χαρακτηριστικό ότι η περιφέρεια Θεσσαλίας στο τεχνικό πρόγραμμα 2024 δίνει 55 εκατομμύρια ευρώ επιχορηγήσεις σε κάποιους ομίλους, 20 εκατομμύρια από τον Αναπτυξιακό Νόμο και 35 εκατομμύρια από το ΕΣΠΑ και προϋπολογίζει ψίχουλα για αντιπλημμυρική και για αντιπυρική φυσικά και για αντισεισμική θωράκιση. Μηδενική. Ναι. Επίσης, καλά τώρα είπε, θα δώσει κάτι ψίχουλα. Επίσης, το ΕΣΠΑ 2014-2020 είχε προϋπολογισμό πάνω από 2,17 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα 550 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή το 24,3%, προϋπολογίζονταν για τεχνικά έργα και έργα υποδομών. Αλλά τη μικρότερη χρηματοδότηση ανάμεσα στους θεματικούς στόχους είχε ως στόχος κλιματική αλλαγή και πρόληψη, που παίρνει μόλις 13,8 εκατομμύρια, δηλαδή μόλις το 0,58%, προσέξτε, της χρηματοδότησης αυτής. Μάλιστα, το 2023 εξήγηλε χρηματοδότηση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας μέχρι το 2025 μόλις 10 εκατομμύρια ευρώ. Μετά από τον Ιαννό, ο αρχικός προϋπολογισμός της περιφέρειας για τους Δήμους Παλαμά, Σοφάδων και Λίμνης Πλαστήρα περικόπηκε κατά 61%, δηλαδή 10,8 εκατομμύρια ήταν αυτά, ενώ δεν κάλυπτε όλες τις ζημιές στις περιοχές αυτές. Συγγνώμη, πιω και λίγο νεράκι. Για την Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας έπεσε ψαλίδι 35,4 εκατομμύρια. Για τους Δήμους Καρδίτσας, έχω εδώ τα στοιχεία, Μουζακίου και Αργυθέας, οι αποκαταστάσεις δόθηκαν σε πακέτο 143 εκατομμυρίων στην Τέρνα και επέλεξε αυτή τελικά όπου της ήταν προσφορότερο και όπου ήθελε να κάνει τα έργα. Μην ακούτε λοιπόν τα παραπλανητικά λόγια για τα δισεκατομμύρια που δήθεν έπεσαν για αντιπλημμυρικά έργα μετά τον Ιαννό. Μπλέκουν ανώμια διαφορετικά πράγματα, επίτηδες, για να κρύψουν ότι τα δισεκατομμύρια όντως πέφτουν, αλλά μόνο για τους σκοπούς που υπόσχονται κερδοφορία για λίγους μεγάλους ομίλους και όχι για τις ανάγκες τις δικές σας, όπως είναι τα αντιπλημμυρικά έργα. Όταν λοιπόν κυβερνήσεις, περιφερειακές και δημοτικές αρχές μιλούν για έργα και ανάπτυξη, ο λαός μας πρέπει να κουμπώνεται. Γιατί αυτά τα έργα, αυτή η ανάπτυξη, έχει όνομα. Τη λένε καπιταλιστική, έτσι τη λέμε εμείς. Το έχετε ακούσει και αυτοί είναι, μη σας μπερδεύουν. Όχι μόνο δεν αφορούν τις ανάγκες του λαού, αλλά αντίθετα τις θυσιάζουν στο βωμό των κερδών. Όλες αυτές τις μέρες πιπιλίζουν, τους έχετε ακούσει, τα περί κλιματικής αλλαγής, των έντονων καιρικών φαινομένων, της δύναμης της φύσης που δήθεν δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ο ανθρώπινος παράγοντας. Σίγουρα έβρεξε πολύ, δεν το αμφισβητεί κανείς αυτός και ήταν πρωτοφανής η κακοκαιρία. Είναι διαφορετικό όμως να πει κάποιος ότι είχαν γίνει όλα
τα απαραίτητα έργα, αυτά που χρειάζονταν, ότι είχαν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα πρόληψης, ότι υπήρχε σχέδιο κινητοποίησης εφόσον εκδηλώνονταν καταστροφές και πιθανώς κάπου να μην αποφύγαμε τελικώς τις συνέπειες στο 100%. Και είναι τελείως διαφορετικό, με δεδομένη την ανυπαρξία μέτρων προστασίας, να επαναλαμβάνονται από επίσημα κυβερνητικά χείλη φράσεις που ανήκουν σε άλλες δεκαετίες, σε άλλους αιώνες, θα έλεγα, της ανθρώπινης ιστορίας, ότι δηλαδή δεν μπορούσε να κάνει τίποτα απέναντι σε ένα τέτοιο φαινόμενο. Ακραίες και καταστροφικές ήταν οι συνέπειες αυτών των φαινομένων εξαιτίας της ανυπαρξίας μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισής τους. Σήμερα η πρόοδος επιστήμης και της τεχνολογίας μας δίνει όλες τις δυνατότητες να λύσουμε τέτοια προβλήματα, να προβλεθούν καταστάσεις και όχι να λέμε φταίει το κακό το ριζικό μας. Πάντα θα υπάρχουν ακραία φαινόμενα, έτσι είναι η φύση, αιώνες τώρα αυτό συμβαίνει και σήμερα ακόμα χειρότερα, γιατί η φύση έχει βιαστεί ακόμα περισσότερο και επανειλημμένα. Όμως έχουμε τα απαραίτητα μέσα, έχουμε την τεχνολογία, σήμερα έχουμε τη γνώση, το δυναμικό, το ανθρώπινο, τους επιστήμονες που μπορούν και να προβλέψουν και να σχεδιάσουν. Άρα λοιπόν χρειάζεται πολιτική βούληση, χρειάζονται κεντρικές αποφάσεις, χρειάζεται άλλη οργάνωση συνολικά της κοινωνίας και της οικονομίας που θα τα σχεδιάζει όλα αυτά. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά περί συμπόνιας και συμπάθειας από τους κυβερνώντες. Μάλιστα, έχουν το θράσος όλοι αυτοί τώρα να σας χτυπάνε και φιλικά την πλάτη, να σας χαιρετάνε, κάπως να σας αντιμετωπίζουν, θα το έλεγα αυτό, σαν ηθαγενείς που δίνουν καθρεφτάκια, αυτά τα ψίχουλα δηλαδή που εξάγγειλαν, τα οποία ούτε αφορούν όλους τους πληγέντες ανεξαιρέτως, ούτε εξασφαλίζουν άμεση αποζημίωση, ούτε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης όλων των καταστροφών που έχουν γίνει, ούτε προβλέπουν και κανένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης των αναγκαίων υποδομών για την προστασία, για την αντιμετώπιση τέτοιων τεράστιων καταστροφών. Γιατί γι' αυτά απαιτείται μεγάλη χρηματοδότηση, ώστε να αποζημιωθούν στο 100% όλοι οι πληγέντες. Να ξεκινήσουν και να ολοκληρωθούν, λέμε εμείς, αμέσως όλα τα έργα που είναι άκρος απαραίτητα, τα αντιπλημμυρικά, γιατί έρχεται χειμώνας και έχουμε μπροστά μας πάρα πολλούς δύσκολους μήνες. Χρειάζονται αυτά τα έργα να γίνουν και χρειάζεται αυτό το σχέδιο να εκπονηθεί τώρα, χωρίς αναβολή. Τα μέτρα αποκατάστασης για τους πληγέντες που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, εκτός από το ότι είναι ανεπαρκέστατα, συνιστούν και εμπεγμό. Μάλιστα, σε ένα ρεσιτάλ, θα έλεγα, κρατικής κυβερνητικής αναλγησίας, αγρότες με νεκρά ζώα και κατεστραμμένες καλλιέργειες καλούνται από την κυβέρνηση και τους υπουργούς να πληρώσουν εκατοντάδες ευρώ μόνο και μόνο για να τους επιτραπεί να κάνουν αίτηση για τις αποζημιώσεις. Εμείς στηρίζουμε συγκεκριμένα αιτήματα που τα έχουν βάλει οι μαζικοί φορείς, όπως να υπάρξει αμέσως καταγραφή των ζημιών, των καταστροφών, σε οικίες, υποδομές, καλλιέργειες, ζωικό κεφάλαιο, να πάρθουν όλα τα μέτρα ανακούφισης όλων των κατοίκων των περιοχών που πλήγησαν, για τη χορήγηση και έκτακτου βοηθήματος σε κάθε οικογένεια. Να γίνουν εντελώς ατελώς δεκτές και όχι να πηγαίνει να πληρώνει ο άλλος το τέλος για την αίτηση, οι αιτήσεις για να αποζημιωθούν στο 100%, χωρίς όρους, χωρίς προϋποθέσεις, για ζημιές σε φυτική παραγωγή, σε αγροτικό κεφάλαιο, ζωικό, φυτικό, πάγιο, σε μηχανήματα, αποθήκες και αποθηκευμένη παραγωγή για το σύνολο των πληγέντων αγροτών, καθώς και των ελεύθερων επαγγελματιών σε μηχανήματα, πρώτες ύλες, σε αναλώσιμα και άλλα
όπως σωστά είπε και η εκπρόσωπος του Εμπορικού Συλλόγου. Ειδικά για τους κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους, να γίνουν δεκτές όλες οι δηλώσεις των πληγέντων για απώλειες σε ζώα και μελίσια, δεδομένου ότι αυτά παρασύρθηκαν χιλιόμετρα μακριά ή και θαύτηκαν στη λάσπη και είναι αδύνατο να βρεθούν. Να εξασφαλιστεί με ευθύνη του κράτους ο εφοδιασμός των πληγέντων με ζωοτροφές και άλλα αναγκαία μέσα για να επιβιώσουν τα κοπάδια των κτηνοτρόφων. Αντίστοιχα να γίνει και για τους μελισσοκόμους. Δεν πρέπει να χάσει κανένας εργαζόμενος τη δουλειά του σε αυτές τις συνθήκες. Πρέπει να παγώσουν τα χρέη και να μην χαθεί καμία ρύθμιση για τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, για τις μικρές επιχειρήσεις, τους καταστηματάρχες, για τους πληγέντες, τους εργαζόμενους και για την εφορία, τον ΕΦΚΑ, αγροτών επαγγελματιών, για το Δήμο, για τις τράπεζες, χωρίς προσαυξήσεις και τόκους. Χρειάζεται απαλλαγή από τον ένφια, εντελώς απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος και αλληλεγγύης, από το τέλος επιτιδεύματος, από τα δημοτικά τέλη για μικροεπιχειρήσεις όλου του νομού Καρδίτσας που πλήγησαν, αλλά και όλων των πληγέντων νομών. Να σταματήσουν άμεσα οι όποιες διαδικασίες κατασχέσεων, πληστηριασμών, πρώτης κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης, να γίνει διαγραφή τόκων και να γίνει γενναίο κούρεμα κεφαλαίου στα τραπεζικά δάνεια. Να ανασταλεί κάθε πληρωμή των λογαριασμών ρεύματος, φυσικού αερίου, νερού, τηλεπικοινωνιών. Να δοθεί μηνιαίο επίδομα τουλάχιστον 1.500 ευρώ με προσάυξηση 300 ευρώ για κάθε παιδί σε κάθε νοικοκυριό μέχρι ότου αποκατασταθούν οι ζημιές σε όλους τους πληγέντες, όπως είναι οι αγρότες με χωράφια που έχουν υποστεί ζημιές, οι κτηνοτρόφοι που έχουν ζωικό κεφάλαιο χάσει, οι μικροί επαγγελματίες που καταστράφηκαν κλπ. Να πάρθουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την ομαλή λειτουργία νοσοκομείων και κέντρων υγείας στην Ήπεθρο που υπολειτουργούν. Σωστά θέσατε τα αιτήματα με τα οποία συμφωνούμε. Όσο για το πού θα βρεθούν τα απαραίτητα κονδύλια, γιατί μας λένε πού να τα βρούμε όλα αυτά που λέτε, εμείς τους λέμε το εξής, να τα πάρουν από τα δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης που τα διαφημίζουν, αλλά τα προορίζουν μόνο για κάποιους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Να τα πάρουν από τη φορολόγηση του μεγάλου κεφαλαίου και όχι από τη φορολόγηση του λαού. Να τα πάρουν, να τα κόψουν δηλαδή από εκεί που τα δίνουν κάθε χρόνο, από τα 4 δισεκατομμύρια που δίνουν για τους δολοφονικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ. Τα δίνουν στο ΝΑΤΟ 4 δισεκατομμύρια ζεστό χρήμα από το αίμα και τον υδρότα του ελληνικού λαού. Να κόψουν αυτά που στέλνουν ως ενίσχυση χρήματα, προσωπικό, οπλικά συστήματα και άλλα στο Ζελένσκι και να τα δώσουν στους πλημμυροπαθείς. Φίλες και φίλοι, οπωσδήποτε από τα ιδιαίτερα ζητήματα που αναδείξατε σήμερα και με τις παρεμβάσεις και εμείς τα αναδεικνύουμε είναι τα θέματα και με άμεση προτεραιότητα της υγείας του λαού. Τα χιλιάδες νεκρά ζώα, τα λιμνάζοντα ύδατα, η καταστροφή των δομών ίδρευσης, του πόσιμου νερού, τα κουνούπια έχουν μετατρέψει την περιοχή πραγματικά σε μια υγειονομική βόμβα. Όπως το είπατε, δεν θα τα επαναλάβω, ούτε θα τα περιγράψω. Και βέβαια η άνοδος της θερμοκρασίας τώρα μεγαλώνει την ανησυχία μας. Και ταυτόχρονα εξακολουθούν να παραμένουν δίπλα σε σπίτια, σε καταστήματα, σε χωράφια, τόνοι λάσπης, μπάζα, βοθρολήματα, δημιουργώντας εστίες μόλυνσης. Και ξέρετε ότι ήδη εκδηλώθηκαν στο Βόλο αλλά και αλλού περιστατικά γαστρεντερίτιδας. Ταυτόχρονα χιλιάδες άνθρωποι που παραμένουν αποκλεισμένοι σε χωριά αλλά και σε προάστια των μεγάλων πόλεων δεν έχουν πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, σε φάρμακα, σε νοσοκομεία αφού το οδικό δίκτυο έχει ακόμα φοβερές ζημιές. Κυβέρνηση και τοπικές αρχές πρέπει να πάρουν, λέμε εμείς και αυτές είναι οι προτάσεις μας, άμεσα μέτρα.
να δημιουργηθούν και έκτακτες υποδομές στρατιωτικού τύπου σε ανοιχτούς χώρους για την αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας, παροχής πρώτων βοηθειών, περίθαλψης, διάθεσης φαρμάκων σε όλους τους πληγέντες, σε όσους το χρειάζονται και είναι αποκλεισμένοι στον τόπο τους, και αυτό με ευθύνη της Πέμπτης ΙΠΕ και των κέντρων υγείας. Να υπάρξει απολύτως δωρεάν όλων των πασχόντων η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Να διοριστούν με έκτακτες διαδικασίες τώρα, δηλαδή μόνο με έλεγχο των τυπικών προσόντων τους, όλοι οι γιατροί και άλλοι υγειονομικοί που έθεσαν υποψηφιότητα στις πρόσφατες προκηρυγμένες θέσεις. Είναι προκηρυγμένες, τους ξέρουν ποιοι είναι. Να τους πάρουν τώρα και να εξασφαλίσουν αυτούς τους ανθρώπους, τους υγειονομικούς, σε όλες τις δομές της Θεσσαλίας. Να γίνουν έκτακτες προσλήψεις στο ΕΚΑΒ, ενίσχυση των κινητών μονάδων υγείας, των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ. Να εξασφαλιστούν ομάδες ταχείας παρέμβασης, συγκροτημένες κυρίως από ψυχολόγους, όπως είπε και ο εκπρόσωπος των γιατρών, ο Έκτορας, συγκροτημένες κυρίως από ψυχολόγους, από κοινωνικούς λειτουργούς επίσης, για την παροχή άμεσης συμβουλευτικής στήριξης και βραχίας ψυχολογικής υποστήριξης σε ατομικό, ομαδικό, αλλά και κοινοτικό επίπεδο. Να καταγραφούν ζημιές που έχουν υποστεί οι δομές υγείας και να αποκατασταθούν τάχιστα. Έκτακτο κονδύλι από τον κρατικό προϋπολογισμό για τις ανάγκες και τη λειτουργία αυτών των δομών υγείας. Να εξασφαλιστεί η επάρκεια σε φάρμακα και σε άλλο απαραίτητο υγειονομικό υλικό. Να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε πόσιμο νερό, φαγητό, ρεύμα, ανάγκες υγιεινής για όλους, έως ότου αποκατασταθεί το σύστημα ηλεκτροδότησης και υδροδότησης. Να αποστραγγιστούν άμεσα οι περιοχές οι οποίες εγκυμονούν υγειονομικό και αποτελούν υγειονομικό κίνδυνο. Με ευθύνη του κράτους να παρακολουθούνται οι περιβαλλοντικές παράμετροι, η επιδημιολογική επιτήρηση και παρακολούθηση των επιπτώσεων κυρίως των μεταδοτικών νοσημάτων και στη δημόσια υγεία. Αγαπητές φίλες και φίλοι, γνωρίζετε πολύ καλά ότι οι οργανώσεις του ΚΚΕ, οι οργανώσεις της ΚΝΕ, τα μέλη, τα στελέχη, οι φίλοι του κόμματος, όχι μόνο από εδώ από την Καρδίτσα, αλλά και από άλλες περιοχές, ήρθαν εδώ, βοήθησαν, είμαστε στο πλευρό σας από την πρώτη στιγμή. Συμβάλλοντας εθελοντικά και με προσωπική εργασία στον απεγκλωβιστεί κόσμος, να φύγουν λάσπες στα νερά, να σώσουμε δηλαδή ό,τι σώζεται, να βοηθήσει ο ένας τον άλλον. Είμαστε εδώ και θεωρούμε ότι κάνουμε πράξη σε αυτές τις τραγικές στιγμές αυτό που λέμε σαν σύνθημα, ότι μόνο ο λαός σώζει το λαό, βοηθώντας και στη διανομή του νερού και άλλων ειδών ανάγκης, στην παροχή περίθαλψης ιατρικής φαρμακευτικής και σε ό,τι άλλο χρειαστεί. Και δείτε την κοροϊδία. Αντί η κυβέρνηση να δίνει δωρεάν νερό στον κόσμο, έβαλε πλαφόν, λέει, νομιμοποιώντας τον μαυραγωρητισμό. Έχουμε λοιπόν κινητοποιήσει τις δυνάμεις μας που δρούν σε σωματεία, συνδικάτα, σε συλλόγους, σε όλη τη χώρα, για να προχωρήσει η συλλογή απαραίτητων υλικών που χρειάζονται οι συνάνθρωποί μας να φτάσουν εδώ ιδιαίτερα, άμεσα, να δίνονται στους πλημμυροπαθείς. Και είναι πραγματικά εξοργιστικό τώρα να ακούς την Κεντρική Ένωση Δήμων της Ελλάδας να λέει ότι δεν πρέπει να συλλέγονται υλικά απαραίτητα, τρόφιμα ακόμα κλπ. Γιατί οι Δήμοι, λέει, δεν το ζήτησαν, γιατί δεν μπορούν να τα διαχειριστούν και να τα διανύμουν. Αν δεν μπορούν αυτοί, τους λέμε, μπορεί ο ίδιος ο λαός, μπορούμε εμείς οι ίδιοι. Μπορεί το ΚΚΕ, μπορεί το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, μπορούν οι φορείς του λαού μας. Το έκανε και το κάναμε και το κάνει πράξη στο παρελθόν ο ελληνικός λαός και εδώ στη Θεσσαλία θα το κάνει, θα το κάνουμε και τώρα. Οι εκλεγμένοι μας επίσης,
σε δήμους, στις περιφέρειες, κεντρικά στελέχη μας, οι βουλευτές, βρίσκονται μέρα νύχτα δίπλα σας, πιέζοντας τον κρατικό μηχανισμό για μέτρα, για άμεσες παρεμβάσεις, προκειμένου να αντιμετωπιστούν δύσκολες καταστάσεις, ακόμα και να βρεθούν ξενοδοχεία, να βρεθούν χώροι υποδοχής, να εκκαινωθούν επιχειρήσεις, να απεγκλωβιστεί κόσμος. Σε αυτό το δρόμο συνεχίζουμε και θα συνεχίσουμε, γιατί ο αγώνας είναι μπροστά μας. Θα στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις τη δράση των κατοίκων, τη δράση της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, άλλων μαζικών φορέων. Εμείς αυτά που σας είπαμε και αυτά που λέμε και αυτά που μας έχετε καταθέσει και σήμερα, αλλά και άλλες μέρες, θα τα προωθήσουμε στη Βουλή, είναι σίγουρο. Θα τα προωθήσουμε στην Ευρωβουλή. Ήδη κάναμε εκεί επερώτηση στην Ευρωβουλή. Θα τα προωθήσουμε στο Δήμο, στους Δήμους, στην Περιφέρεια, στα Σωματεία, στους Συλλόγους, στις Ομοσπονδίες, παντού. Θα κοιτάξουμε να παλέψουμε όλοι μαζί, ενωμένοι, χέρι-χέρι, συσπυρωμένοι σε αυτόν τον αγώνα. Τώρα είναι η ώρα να δυναμώσει αυτή η συλλογική διεκδίκηση, η δράση, σημαδεύοντας ταυτόχρονα και τον πραγματικό ένοχο, που είναι αυτή η πολιτική που στο βωμό του κέρδους των λίγων θυσιάζει ζωές και λαϊκές περιουσίες. Το ΚΚΕ σε αυτό το δρόμο θα βαδίσει μπροστά. Θα συμβάλλει με όλες τις δυνάμεις, όπως έκανε και από την πρώτη στιγμή των καταστροφών, για την ανατροπή τελικά αυτής της βάρβαρης πολιτικής, για να μπορούμε να ζούμε όλοι στον τόπο μας με ασφάλεια και ευημερία. Με αυτές τις σκέψεις, με αυτή την κατάθεση των θέσεων της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και εδώ, στο λαό του Παλαμά, στο λαό της Καρδίτσας, στο λαό της Θεσσαλίας, αλλά και σε όλο το λαό της Ελλάδας, θα ήθελα να ολοκληρώσω τη σημερινή μου παρέμβαση, αλλά η παρέμβασή μας δεν σταματά εδώ. Είδατε ότι είμαστε όλο το επιτελείο του κόμματος, όλοι οι βουλευτές από την Περιφέρεια της Θεσσαλίας, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, οι υποψήφιους Περιφερειάρχης, οι υποψήφιοι Δήμαρχοι και νυν Δημοτικοί Σύμβουλοι, είναι εδώ τα μέλη του Πολιτικού Γραφείου, τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, οι εκπρόσωποι μας στο μαζικό κίνημα, είναι οι εκπρόσωποι μας και από τη Θεσσαλία και από την Αθήνα, από τη Θεσσαλονίκη, από παντού. Οτιδήποτε χρειαστείτε, ζητήστε το. Το ΚΚΕ είναι εδώ. Σας υποσχόμαστε ότι θα κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό και για να ακουφιστεί ο λαός του Παλαμά, ο λαός Θεσσαλίας άμεσα τώρα, αλλά κυρίως για να ανοίξουμε ένα δρόμο ώστε να λυθούν οριστικά όλα αυτά τα προβλήματα που έρχονται και επανέρχονται, γιατί μένουν ίδιες οι πολιτικές, όσο και αν αλλάζουν οι διαχειριστές τους, οι διάφοροι υπουργοί, οι διάφοροι πολιτικάντιδες, τα διάφορα κόμματα της καπιταλιστικής εξουσίας. Σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη να έχετε, καλή υγεία σε όλους και όλες.